αρχισυντάκτης του, από τους αρχισυντάκτες του Flash. Κύριε Φίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η προσπάθεια να πετύχει καλύπτει ένα πραγματικό ειδησιογραφικό κενό στο χώρο των Ερτζιανών και οι συνάδελφοι που από παλιά γνωρίζω πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν έστω με τα δύσκολα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Και δεν είναι μόνο τα δύσκολα μέσα, είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή τόσο για τα μέσα καθε αυτά, όσο και γενικότερα για τη χώρα. Θα ξεκινήσω όμως με κάτι πιο αισιόδοξο θα έλεγα και αυτό είναι, αν θέλετε, η εκλογή σας, πανηγυρικά θα έλεγα, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν δεύτερος από πλευράς ψήφων με ένα ποσοστό 47,55%. Ευκλήδης Τσακαλώτος ήταν μόνο μπροστά με 47,69%, μια αποδοχή γενικότερη θα έλεγα από τους συνέδρους. Αυτό λοιπόν κύριε Φίλη, τι σηματοδοτεί, τι δείχνει κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια αποδοχή, μια επιδοκιμασία, μιας πορείας τόσο στο κυβερνητικό έργο, αλλά και γενικότερα επειδή είμαστε μια οικογένεια με ρίζες στην κοινωνία και στην αριστερά, μια γενικότερη πορεία. Επιδοκίωση μια γενικότερη πορεία. Αλλά πιστεύω ότι θα αδικούσα το μήνυμα του συνεδρίου αν το περιόριζα στον πρώτο και δεύτερο. Ήταν ένα συνέδριο που συμμετείχαν 2.800 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, με αγωνία για το μέλλον της χώρας, αλλά και με πολύ ισχυρή επιμονή να προχωρήσει η κυβέρνηση ώστε να βγει από την κρίση η χώρα μας, να προχωρήσει σε δύσκολες συνθήκες και ακραίας λιτότητας, αλλά και από το αντισταθμιστικό κίνητρο που υπάρχει της ρύθμισης του χρέους. Με αυτή την έννοια, σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα μας, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας δείκτης πορείας, οδοδείκτης, για το πώς θα βγει η χώρα από την κρίση. Ωστόσο, κύριε Φίλη, στάθηκα σε αυτό το πανηγυρικό, θα λέγαμε, αποτέλεσμα υπό την έννοια του ότι έχετε δεχθεί επιθέσεις επανειλημμένως για κάποιες επιλογές οι οποίες σίγουρα δεν είναι προσωπικές, ωστόσο έχετε δεχθεί προσωπική επίθεση. Έχω δεχθεί επιθέσεις για προσωπικές απόψεις, για πολιτικές απόψεις, για το ότι είμαι χοντρός, για το ότι δεν δίνω όπως θα θέλαν αυτοί πολύ μοντέρνα, γιατί τρώω ή δεν τρώω το τάδε φαγητό, γιατί για πολλά πράγματα. Δηλαδή έχω γίνει στόχος σε αυτό που θα ονομάζαμε μιας εκστρατείας δολοφονίας χαρακτήρων. Όμως κοιτάξτε, ακόμα και στο σημερινό μεταμοντέρνο περιβάλλον όπου η τηλεόραση καθορίζει και τις απόψεις μιας μεγάλης πλειοψηφίας πολιτών και μπορεί να διαστρέφει πραγματικότητες, όταν κανείς επιμείνει με μια ειλικρίνεια, με μια κάτω δυνατόν αποφασιστικότητα σε μερικούς στόχους, καταλαβαίνει ο κόσμος. Πρέπει να ομολογήσουμε. Να επιδείξουμε πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα. Τα σχολιά λειτουργήσαν για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια στην ώρα τους, σε συνθήκες κρίσης κιόλας. Το ότι προχωρήσαμε ρυθμίσεις για τα σχολιά, για να μην είναι εξαιρετικά κέντρα, να αλλάζουν σιγά σιγά τα περιεχόμενα των σχολείων. Το ότι προχωρούμε σε μεταλλικές. Να σταθώ μια στιγμή σε αυτό, ακριβώς επειδή για πρώτη φορά βλέπω μια επιλογή από το Υπουργείο για τη μεταρρύθμιση, γιατί στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι κάθε Υπουργός Παιδείας έχει προχωρήσει μια μεταρρύθμιση, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια μεταρρύθμιση να ξεκινάει από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Άρα αυτό κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτεί μια αλλαγή, γιατί ξεκινάει από εκεί που έρχεται στην τριτοβάθμια. Ακριβώς. Από τα πόδια, από κάτω. Ακριβώς. Έτσι χτίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Το λέω γιατί θα σας πω, κύριε Φίλη, συγγνώμη για την παρέμβαση αυτή. Ωστόσο, οι φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και έρχονται κατά κάποιο τρόπο από πρωτοβάθμια και αργότερα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έρχονται και ουσιαστικά μοιάζουν σαν να μην έχουν μάθει ποτέ τίποτα. Το λέω από μια εμπειρία εκπαιδευτική. Ακριβώς εντυπωσιάζομαι πως χρόνο με το χρόνο ουσιαστικά τα παιδιά έχουν όλο και λιγότερες γνώσεις και όλο και λιγότερο τρόπο σκέψης, θα έλεγα. Ναι, έχετε δίκιο με την έννοια, που είναι λίγο απόλυτη είναι η αλήθεια, αλλά δείχνει μια πραγματικότητα ότι το σχολείο, ιδίως το λύκειο και μάλιστα η τρίτη λυκείου, είναι ένας νεκρός τόπος. Η ιστορία του τρόπου επιλογής για τα πανεπιστήμια έχει νεκρώσει λοιπόν την δευτεροβάθμια, το ανώτερο, στο ανώτερο επίπεδο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι ετοιμάζετε γι' αυτό, κύριε Φίλη? Πολλά που δεν είναι ανάγκη να δοκιμάσουμε τώρα, διότι δεν θέλουμε να πάμε κατευθείαν εκεί. Η ερώτηση είναι πώς θα αλλάξουμε το Λύκειο.
mm-hmm. και πώς θα αποκτήσει το Λύκειο διαφορετικό χαρακτήρα. Εμείς θέλουμε το γυμνάσιο να είναι ένα επίπεδο εκπαίδευσης, μια βαθμίδα εκπαίδευσης, όπου θα ολοκληρώνει τις εγκύκλιες σπουδές το παιδί, αν μπορούμε και τετράχρονο γυμνάσιο ακόμα καλύτερα. Και οι δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή ένα διετές Λύκειο, αυτό είναι προς μελέτη, θα έχει ένα χαρακτήρα εμβάθμισης σε κατευθύνσεις που το παιδί θα επιλέξει για την πανεπιστημιακή του εκπαίδευση. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που σημαίνει αλλαγή βεβαίως και του τρόπου διδασκαλίας και των περιεχομένων που διδάσκουν τα παιδιά, αλλά και τη ικανότητα των καθηγητών να διδάσκουν με αυτόν τον τρόπο. Αν μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω ότι δεν θα βγάλουμε σήμερα είδηση όσον αφορά το τι σκέφτεστε να κάνετε σε κάποια πράγματα, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι της παρούσης και το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Θα θέλατε πρώτα να το παρουσιάσετε στο κόμμα σας, μετά στη Βουλή, για να μπει σε μια διαδικασία άλλη. Βέβαια, και στην κοινωνία να γίνει συζήτηση. Γιατί αυτό πήγα να σας πω. Στη Βουλή θα κάνουμε κουβέντα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όχι άπαξ. Με προλάβατε, κύριε Φίλη. Ήθελα να πω το εξής. Αυτό που βλέπω είναι κατά καιρούς διάφορους υπουργούς οι οποίοι φιλοδοξούν να αναμορφώσουν την παιδεία. Θεωρώ ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις. Θεωρώ όμως ότι όλες αυτές οι καλές προθέσεις είναι αυτό που λένε, ξέρετε, ο δρόμος προς την κόραση, λέει, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Αυτό δεν πιστεύετε ότι μέσα από τις τιθέμενες απόψεις, υπήρχε δηλαδή ο νόμος Διαμαντοπούλου, να το πω έτσι απλά. Δεν υπήρχε τίποτα το θετικό σε αυτό το πλαίσιο? Δεν θα μπορούσε να κάτσουν οι άνθρωποι που εκφράζουν αντιτιθέμενες απόψεις να υπάρξει μια σύνθεση ανάμεσα για να φτιάξουμε κάποιο μοντέλο που επιτέλους, στο οποίο να μην βλέπουμε τον έναν υπουργό να έρχεται και να αλλάζει τη δουλειά του προηγούμενου. Πολλές φορές αυτό το έχουμε δει και, στα ίδια κόμματα. Δηλαδή γίνεται ένα σχηματισμός, φεύγει από το ίδιο κόμμα ένας υπουργός, έρχεται ένας άλλος και αλλάζει τη δουλειά του προηγούμενου. Η περίπτωση είναι η ιστορία Ευθυμίου που διεδέχεται τον Μακαρίτη τον Ανασένη στο Υπουργείο. Έτσι, πολύ σωστά. Εντάξει. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου. Καμία αντίρρηση ότι χρειάζεται μια συνέντευξη. Εσείς είστε διατεθειμένος πριν φέρετε το οποιοδήποτε σχέδιο, την οποιαδήποτε άποψη που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι για το καλό της παιδείας, γιατί δεν πιστεύω ότι κανένας υπουργός που έχει περάσει θέλει το κακό της παιδείας, προς Θεού. Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρξουν, να δεχθείτε διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντίθετες απόψεις από αυτές που εσείς έχετε. Εμείς στο πλαίσιο της Βουλής, που είναι το πιο διαφανές και δημοκρατικά νομοποιημένο πεδίο, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα αρχίσουμε ένα διάλογο σύντομα, θα είναι σύντομα ενώ τις επόμενες μέρες, όπου εμπειρογνώμονες από όλο το φάσμα και της εκπαίδευσης, αλλά και με πολιτικές και ιδεολογικές καταβολές διαφορετικές, θα τοποθετηθούν πάνω στα κρίσιμα ζητήματα που και αυτοί θεωρούν και εμείς θεωρούμε της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αυτό λοιπόν θα είναι μια δημόσια διαδικασία, θα τη βλέπει ο κόσμος. Και θα γίνεται μια συζήτηση με επιχειρήματα, όχι με συνθήματα. Στο τέλος αυτής της συζήτησης βεβαίως θα υπάρξει η τοποθέτηση η κυβερνητική, που και αυτή θα έχει μια σύντομη διαδικασία διαλόγου, έτσι ώστε το τέλος της χρονιάς ή δυνατόν να έχουμε καταλήξει τις βασικές κατευθύνσεις του νέου συστήματος λειτουργίας των λυκείων και εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Άρα επιδιώκουμε συνένεση. Αν πείτε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε θετικά στοιχεία άλλων προτάσεων? Βεβαίως και είμαστε. Εγώ αυτό που βλέπω, ας πούμε, είναι από τις νομικές ρυθμίσεις δικές σας. Σε κάθε νομοσχέδιο, σε διάφορα νομοσχέδια, έμπαιναν πάντα διάφορες τροπολογίες, διάφορες αποφάσεις, διάφορα πράγματα, τα οποία ουσιαστικά ξύλωναν παράγραφο-παράγραφο τον προηγούμενο νόμο. Να μου επιτρέψεις μισό λεπτό, Γιάννη, να πω ότι στην πραγματικότητα έχουν μείνει πάρα πολλά και από τον νόμο Διαμαντοπούλου και ίσως πράγματα τα οποία θα περίμενε κανείς ότι θα είχαν φύγει. Ένα παράδειγμα θα ήταν, όχι, γιατί ένα παράδειγμα, ας πούμε, η αξιολόγηση που πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο είχε αντιδράσει πάρα πολύ, θα έλεγα, η εκπαιδευτική κοινότητα, έχει παραμείνει έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φίλη. Να σας απαντήσω. Ναι. Το θέμα της αξιολόγησης με την τιμωρητική διάσταση, ότι έπαινα από το 15% των κρινωμένων, αυτό ήταν εξ υπαρχής στοιχείο της αξιολόγησης, δεν υφίσταται. Το ότι θα πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα βασίζεται και στην αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική προσφορά του κάθε εκπαιδευτικού, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Εντάξει, εγώ αναφέρομαι επειδή έλεγε προηγουμένως ο Γιάννης για τον νόμο Διαμαντοπούλου και αναφέρομαι στην τριτοβάθμια. Δεν έχουμε καμιά συμφωνία με την κυρία Διαμαντοπούλου. Mm-hmm. Διότι ήταν ένα μοντέλο που οδηγούσε σε απολύσεις τους εκπαιδευτικούς και όχι στην αναγκαία αξιολόγησή τους για να μπορέσουν να προσφέρουν στο σχολείο.
η αξιολόγηση η οποία πρέπει να γίνεται έχει ορισμένα προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενο πρώτο είναι να υπάρχει επιμόρφωση διαρκής των εκπαιδευτικών. Χωρίς επιμόρφωση τι να αξιολογήσεις. Κάποιον που πήρε πτυχίο πριν από 20 χρόνια και έκτοτε απλώς διδάσκει στο σχολείο τελεία, χωρίς να υπάρχει επιμόρφωσή του όχι στα περιεχόμενα αλλά και στις νέες διδακτικές μεθόδους. Αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο της επιμόρφωσης. Δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο που έχει να κάνει με τη μονιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε ένα σχολείο όπου ο ένας στους 10 καθηγητές κατά μέσον όρο ή σε πολλές σχολικές μονάδες και η μισή ή και η περισσότερη όπως γίνεται στην ειδική αγωγή εκπαιδευτική δεν είναι μόνιμη, αλλά κάθε χρόνο παίζεται αν θα διοριστούν, αν θα προσληφθούν ή όχι ως αναπληρωτές, τι αξιολόγηση να κάνεις, με ποιο ορίζοντα. Και τρίτον, τι αξιολόγηση να κάνεις όταν το κράτος, η πολιτεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της απέναντι στα σχολεία ως προς την ικανή οικονομική στήριξη. Άρα λοιπόν, νέα αξιολόγηση, αλλά υποποίηση προϋποθέσεις. Και κάτι τελευταίο, μια και μπήκατε στο θέμα της αξιολόγησης που είναι σωστό. Η σχολική μονάδα θα αυτοαξιολογείται. Θα συνεδριάζει στην αρχή και κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο τέλος για μερικούς στόχους που θα θέτει. Ένα σχολείο, για παράδειγμα, έχει μεγάλη σχολική διαρροή. Αποτελεί αυτό στόχο για να αντιμετωπιστεί από το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, από το σχολείο. Δεύτερον, μπορεί ένα σχολείο να έχει αυξημένα φαινόμενα σχολικής βίας. Αποτελεί στοιχείο προς αξιολόγηση του σχολείου το πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο αυτό και άλλα τέτοια ζητήματα. Έτσι να κουβεντιάζουμε την αξιολόγηση και έτσι πιστεύω και η κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως θα δεχθούν να μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Αλλιώς, αν είναι να κυνηγάμε τους ανθρώπους για να τους απολύσουμε, δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Αλλά να πάμε στο γενικότερο θέμα. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο, όχι για να κάνουμε, αλλά για να αξιοποιούμε την εμπειρία και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν και σε παλαιότερα νομοσχέδια. Παράδειγμα, επαναφέραμε μία ρύθμιση για την προστασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που ήταν σε γενικές γραμμές η ρύθμιση της κυβέρνησης Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με υπουργό παιδείας τον Γιώργιο Ράλη και βασικό σύμβουλο στα θέματα αυτά εκπαίδευσης τον Ευάγγελο Παπανούτσο, η οποία είχε καταργηθεί από τον κύριο Αρβανιτόπουλο στην κυβέρνηση την προηγούμενη. Είναι προφανές ότι αυτό είναι αξιοποίηση μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας από άλλες κυβερνήσεις που ήταν θέσεις άλλων κυβερνήσεων. Τι άλλα τέτοια ζητήματα μπορούμε να δούμε. Να σας πω εν κατακλείδη. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση βεβαίως πρέπει να κατατείνει στην ικανοποίηση του κοινού καλού. Η εκπαίδευση είναι ένα κοινό καλό για όλη την κοινωνία. Δεν παραγνωρίζει το γεγονός όμως ότι ειδικά στην εκπαίδευση κάθε πολιτική δύναμη εκκινεί από διαφορετικές ιδεολογικές και αξιακές αφετηρίες. Ένα παράδειγμα. Θέλουμε ένα σχολείο ανταγωνισμού ή ένα σχολείο συνεργασίας. Θέλουμε ένα σχολείο που ο δημόσιος χαρακτήρας του θα εξασφαλίζει ποιότητα και ισότητα στα παιδιά ή θα έχουμε διαφοροποιήσεις για σχολιά πολλών κατηγοριών. Τι είναι άρα για αυτή η πρόταση που ακούμε και σήμερα στην Ελλάδα να έρχεται από τον εξωτερικό που συγκαταληφθεί σήμερα αυτή η πρόταση, να έρχεται όμως στην Ελλάδα καθυστερημένα για τα κουπόνια με τα οποία ο γονιός θα παίρνει χρήματα από το κράτος και θα επιλέγει σε ποιο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο θα πηγαίνει το παιδί του. Δηλαδή θα έχουμε μια επιλογή που σημαίνει διαβάθμιση, που σημαίνει υποβάθμιση πολλών σχολείων για κοινωνικούς και μορφωτικούς λόγους, σε συνθήκες μάλιστα προσφύγων κλπ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει έξω της ξενοφοβίας. Και από την άλλη θα έχουμε, αυτό κι αν είναι περίεργο νέο φιλελευθερισμός, θα έχουμε με δημόσιο χρήμα ενίσχυση των ιδιωτικών σχολείων. Αυτά θα είναι συζήτηση. Κύριε Φίλη, έχουμε ένα λεπτό να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Νιάκα και να επανέλθουμε. Βεβαίως και χαιρετισμούς στον Γρηγόρη. Ευχαριστούμε. Υπουργός Παιδείας, ο συνάδελφος Νίκος Φίλης. Κύριε Φίλη, να φύγουμε λίγο από την παιδεία, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, την πολιτική. Μάλιστα. Ακούσαμε μια δήλωση του συναδέλφου σας, του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Παπά, στην δημόσια τηλεόραση το πρωί, που είπε ουσιαστικά ότι κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν την κυβέρνηση με δικαστικές αποφάσεις, αναφερόμενο στο ζήτημα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να κάνει παραδεκτή την παρέμβαση των καναλιών για το θέμα του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες. Πιστεύετε ότι κάποιος πάει να ρίξει την κυβέρνηση? Σίγουρα όχι το Συμβουλίο της Επικρατείας. Τι είπατε? Σίγουρα όχι το Συμβουλίο της Επικρατείας με την απόφαση του αυτή που αναφέρατε. Το Συμβουλίο της Επικρατείας έκρινε όπως ήταν λογικό και μέσα στην δικονομική τάξη ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, άρα θα εξεταστεί αν είναι και βάσιμη. Δεν έκανε επί της ουσίας. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί δεν υπάρχει θέμα τέτοιο και θα ήταν λάθος να αρχίσουμε τώρα να κατηγορήσουμε
θεσμούς ανώτατους, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι έχει στατευτεί σε μια κατεύθυνση αντικυβερνητικής εκστρατείας. Αναμένουμε την απόφαση επί της ουσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως βλέπουμε κάποιες κινήσεις, δηλαδή και οι δηλώσεις του Νίκου Παπά το πρωί. Και δεν είπα αυτό, μας το είπα. Δεν κατηγόρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όχι. Μα δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Εγώ είπα ότι χρησιμοποιώντας τη δικαιοσύνη ως εργαλείο. Δηλαδή, βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες και είπε αυτό το οποίο είπαμε. Άρα θα πέσει ο νόμος, δηλαδή, αν θέλετε, γίνεται μία. Από αυτούς οι οποίοι λυσασμένα θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Οποιαδήποτε εύλογη και αναμενόμενη δικονομική εξέλιξη εντάσσεται από την πλευρά τους σε έναν τέτοιο σχεδιασμό. Λέω λοιπόν ότι αυτό μετά είναι... από αυτές τις δηλώσεις, ναι, ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να προσέχουμε λίγο. Ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας, σήμερα με πληροφορίες, θα πάει στη Βουλή σήμερα για να πάρει το λόγο στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κοινωνική οικονομία. Μάλιστα, είναι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία της κυβέρνησης που αφορά την ανάπτυξη της χώρας. Φαντάζομαι όμως ότι... Και την εργασία των ανθρώπων. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Φαντάζομαι όμως ότι το θέμα που θα κυριαρχήσει θα είναι το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Εάν και το φαντάζεστε, διότι βασίμως η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αυτή είναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό λειτουργεί μονοθεματικά στο πλευρό της έκπτωτης διαπλοκής. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Σας θυμίζω διότι και το απόγευμα υπάρχει η συνεδρίαση της διάσκεψης. Η διάσκεψη των Προέδρων. Που θα συζητηθεί το θέμα της συγκρότησης του νέου Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, στο οποίο δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει συγκρότηση. Όχι με ευθύνη της κυβέρνησης όμως, του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά με ευθύνη ξανά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, απλώς. Μια έκφραση, όπως σας ανέφερα, ότι σταθερός συνήγορος της έκτοτης διαπλοκής είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό απλώς θέλω να σας πω ότι και ως διαδικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα δεν είχε συνενέσει σε δημιουργία ραδιοτηλεοπτικού. Όχι. Στην τελευταία διάθεση είχε συνενέσει. Όχι στην τελευταία, μιλάω παλιότερα. Πριν. Ναι, όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Εξαρτάται πάντα από τις υποψηφιότητες. Μα λίγο πολύ, Μαρίνα. Θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία λίγο πολύ που πρέπει να συμφωνήσουν στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Από τότε που το ΕΣΟΥΡΟ έγινε συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε και δεν μπλόκαρε τη λειτουργία του ΕΣΟΥΡΟΥ. Μπορεί να διαφωνούσε με ορισμένα πρόσωπα, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Να μην ψήφιζε κάποια πρόσωπα, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά συμμετείχε και προσπαθούσε να συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Πάντως είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσαν πλέον να συμφωνήσουν σε πρόσωπα. Δηλαδή, εννοώ αρκετό πριν φτάσουμε σήμερα και στην προσπάθεια της αδειοδότησης έτσι όπως έχει γίνει και στη διαδικασία που μπλοκάρει η Νέα Δημοκρατία με αίτημα την άρση του νόμου Παπά. Έτσι. Μέχρι την εκπνοή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου λειτουργούσε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μέχρι την Νέα Χρόνο δηλαδή. Με τη σύνθεση που είχαν συμφωνήσει τα κόμματα. Προσέξτε, εγώ ξέρετε γιατί σας το βάζω αυτό το ερώτημα, ήθελα να καταλήξω αλλού. Πολλά από αυτά που βλέπουμε σήμερα να γίνονται με αφορμή το θέμα των τηλεοπτικών αδειών θα είχαν αποφευχθεί. Μιλάω και για γεγονότα που έχουν να κάνουν με ροζ σκάνδαλα στο ΣΤΕ κτλ. Όλο αυτό το κλίμα, εγώ θα το χαρακτηρίσω λίγο νοσηρό, που δημιουργήθηκαν από αυτήν την ιστορία, θα είχαν αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση έκανε λίγο υπομονή. Περίμενε να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας εάν ο νόμος Παπά ήταν συνταγματικός ή όχι και να προχωρήσει μετά η κυβέρνηση εάν έπαιρνε την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά τη συνταγματικότητα του νόμου και να εφαρμόσει αυτό το οποίο ήθελε. Τέσσερις άδειες. Μάλιστα. Με ποια διαδικασία είμαι αυτή. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει ότι αναστέλλεται η εφαρμογή ενός νόμου έως ότου κριθεί μια προσφυγή στο ΣΤΕ. Αυτό που μου ζητάτε είναι μια διαδικασία εκτός. Προσέξτε, συμφωνώ. Κύριε φίλη, συμφωνώ μαζί σας αυτό. Είναι έτσι όπως το λέτε. Εγώ άλλο πράγμα λέω. Λέω το πολιτικό θέμα. Πολλά από αυτά τα θέματα θα είχαν αποφευχθεί. Δεν θα τα κουβεντιάζαμε καν αυτή τη στιγμή. Εάν έρχεται να υπάρχει το άναρχο και ασύρωτο τηλεοπτικό τοπίο, έως ότου το ΣΤΕ, ξέρουμε τους ρυθμούς έκδοσης της απόφασης, μπορεί να είναι μερικοί μήνες για να δοθεί. Εντάξει, μερικούς μήνες θα περιμένα. Δηλαδή τώρα να σας πω κάτι, θα βγάλει μια απόφαση το ΣΤΕ. Αφού έχει γίνει παραδεκτή η παρέμβαση των καναλιών. Συγγνώμη. Αύριο μεθαύριο σε μια-δυο συνεδριάσεις, δεν ξέρω πόσο θα πάρει, θα αποφασίσει αν είναι συνταγματικό ή όχι. Δεν είναι αύριο μεθαύριο. Όχι. Έχει το δικό του ρυθμό το. Όχι, άλλο λέω. Λέω με τους ρυθμούς που κινείται σήμερα η διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες, είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι αρχές του άλλου. Εντάξει, όσο είναι. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Όσο είναι. Συγγνώμη, να πω κάτι. Όσο είναι. Αυτό
δεν θα μπορούσε να περιμένει. Περιμέναμε 25 χρόνια. Γιατί αν περιμένουμε μερικούς μήνες? Διότι αυτό είναι εκβιασμός εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Είναι παραβίαση της συνταγματικής τάξης. Το Σύνταγμα λέει ψηφίζεται ένας νόμος, εφαρμόζεται και κρίνεται από όποιον προσφέρει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η λογική είναι να δούμε αν αυτός ο νόμος είναι πρώτα συνταγματικός και μετά να τον εφαρμόσουμε. Δεν έχει μια λογική? Όχι, βεβαίως δεν έχει. Λογική λέω. Δεν λέω αν είναι νομικά σωστή. Λογική λέω. Κοινή λογική. Δεν έχει κοινή λογική, διότι σημαίνει ανέρεση της συνταγματικής τάξης. Η συνταγματική τάξη είναι ότι αφής στιγμής ψηφιστεί ένας νόμος, εφαρμόζεται, έχει ισχύ. Και ο θυγόμενος ή ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει σωστέ με βάση τις ένομες συνέπειες αυτού του νόμου. Εντάξει. Μάλιστα. Εγώ σας λέω τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να δεχθώ την άποψή σας για να κάνουμε τη συζήτηση. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι ας βγάλει απόφαση το ΣΤΕ, όταν βγάλει με το καλό απόφαση το ΣΤΕ, όποια απόφαση και όποια να βγάλει, να ξέρετε, και πάλι η αντιπολίτευση θα επιμείνει στην άποψή της λέγοντας η δικιά μου πολιτική θέση είναι και αυτό νόμιμα και συνταγματικά θα το υποστηρίξει, ότι όταν γίνω εγώ κυβέρνηση θα δώσω άλλες δεκάδιες. Αν θα καταργήσω τον νόμο. Εντάξει, το έχει πει αυτό η Νέα Δημοκρατία δημοσίως. Το θυμάστε. Εγώ άλλο πράγμα λέω. Όταν όμως ένα κόμμα ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να περνάνε όλες τις διαδικασίες από το ΕΣΟΥΡΟΥ, άρα κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν οι άδειες πρέπει να είναι 4, 14, 34. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να συγκροτεί το Ραδιοτηλεοπτικό πρώτα 3 και 4 μηνών. Όπως ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε. Δεν έχει κοινού, αλλά να πάμε πιο μπροστά λίγο την κουβέντα. Γι' αυτό λέω. Εγώ θέλω να σου πω κανένα. Κανένα δικαστήριο δεν κρίνει ότι είναι ένας νόμος αντισυνταγματικός. Το δικαστήριο κρίνει αν οι διοικητικές αποφάσεις που στηρίζονται σε ένα νόμο είναι αντισυνταγματικές. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του ΣΤΕ. Αυτή είναι η δουλειά του ΣΤΕ. Γιατί δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Άρα, συνεπώς, τα λόγια με έρχονται. Δεν κρίνεται τώρα η συνταγματικότητα αυτού καθεαυτού του νόμου. Κρίνεται η πιθανή αντισυνταγματικότητα, έτσι λένε οι ενδιαφερόμενοι, των πράξεων, λέει, του διαγωνισμού επί των οποίων στηρίζεται η εφαρμογή του νόμου. Αυτό όμως τι θα σημαίνει στην πράξη, κύριε Φίλη? Θα σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι πήραν άδειες, αυτοί που πήραν. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να κάνει άλλο διαγωνισμό. Άλλο διαγωνισμό, μάλιστα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν δώσει την πρώτη δόση για τις άδειες, για το τίμημα το οποίο έχουν συμφωνήσει. Προχωρούν, προσέξτε. Και τα κανάλια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν άδεια, θα πρέπει να μπουν και αυτοί στη διαδικασία. Θα κλείσουν όταν έρθει η ώρα. Όχι. Τα κανάλια θα συνεχίσουν να λειτουργούν, κύριε Φίλη. Θα κλείσουν όταν έρθει η ώρα, λέω. Εγώ λέω, θα λειτουργήσουν με βάση το νέο πλαίσιο, το οποίο και αυτό θα κρυθεί ένα συνταγματικό ήχο. Αυτά πώς θα λειτουργήσουν τα παλαιά κανάλια? Μα σας λέω, από τη στιγμή που ο νόμος κρίνεται αντισυνταγματικός όσον αφορά τις διαδικασίες του, δεν κρίνεται ένας νόμος από το ΣΤΕ αντισυνταγματικός. Κρίνονται οι διοικητικές πράξεις. Αυτό λέω. Σε αυτές αναφέρομαι. Άρα λοιπόν, ο νόμος είναι νόμος. Εάν κρυθεί κάτι αντισυνταγματικό, που δεν το πιστεύω, γιατί είναι πλήρως πραγματικά κατοχυρωμένο. Θα το δούμε. Και διότι το ΣΤΕ έχει γνωμοδοτήσει προσφάτως ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική στα κανάλια. Αυτό είναι σωστό. Άρα συνεπώς. Αλλά όχι με οποιονδήποτε τρόπο. Μα δεν μπορεί όμως όταν έχει την ευθύνη κάποιος άλλος να μην συγκροθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να την πληρώνουν. Η κυβέρνηση και όσοι θέλουν να βάλουν ρύθμιση στα κανάλια. Προσέξτε όμως. Εγώ δεν θα επιμείνω πάνω σε αυτό. Έχετε την άποψή σας. Σεβαστή. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα πολιτικό. Είστε μαζί μου στην ανάγκη, έστω μετά από 30 χρόνια, να υπάρξει μια δημοκρατική ρύθμιση στα κανάλια. Κύριε Φίλη, επειδή είστε δημοσιογράφος, δέχομαι την ερώτησή σας και σας απαντώ το εξής. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Εγώ διαφωνώ σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Επιτρέψτε μου να πω απ' έξω, ακούγοντάς σας, ότι ο Γιάννης Μιχελάκης αυτή τη στιγμή αυτό που λέει είναι ότι αφού 27 χρόνια δεν είχε υπάρξει αδειοδότηση, γιατί δεν περιμέναν 3 μήνες ακόμα να βγει η απόφαση του ΣΤΕ. Ωστόσο, αν έχω καταλάβει σωστά το επιχείρημά σας, κύριε Φίλη, είναι ότι από τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ ο νόμος, τίθεται σε ισχύ, άρα δρομολογείται η διαδικασία. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι. Το προσφυγών τελειώνουν. Καταρχήν, όλη αυτή η διαδικασία που κουβεντιάζουμε για την ενημέρωση των ακροατών μας αφορά αποφάσεις σε αυτές που αναφέρθηκε ο Υπουργός, που είναι πρώτης εφαρμογής του νόμου, παπά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση. Και η κυρία, συγγνώμη, θα πάει το Γενάρη. Η ιστορία δηλαδή που αφορά μετά την εφαρμογή του νόμου, νομίζω κρίνεται τον Ιανουάριο. Από άρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα περιμένουμε ένα χρόνο να βγει απόφαση από το ΣΤΕ. Εγώ ναι, όχι. Από την άλλη πλευρά, το Συμβούλιο της Επικρατείας παλαιότερα είχε γνωμοδοτήσει σχετικά με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την οποία αρμοδιότητα εντασσόταν η αδειοδότηση. Βεβαίως. Και είχαν υπάρξει διαδικασίες βάσει τις οποίες το ΕΣΟΥΡΟΥ ερχόταν να κρίνει
τους φακέλους που είχαν κατατεθεί. Απλώς ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαδικασίες, γιατί δεν υπήρχαν φάκελοι οι οποίοι να αντιστοιχούσαν στους όρους που είχε τεθεί για το διαγωνισμό. Αυτό το θέτετε και γι' αυτό είναι δημοκρατία τώρα. Επιχειρεί και κάνει το πάνω να μην συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην υπάρξει αδειοδότηση των καναλιών. Αυτό είναι το θέμα το πολιτικό. Γιατί τέσσερις άδειες όμως, κύριε Φίλη, για να έρθουμε στο αρχικό ίσως ερώτημα. Γιατί αυτό απαντηθεί με βάση μια επιστημονική μελέτη που έχει γίνει από το Ινστιτούτο της Επικοινωνίας. Ναι, θέλω να πω ότι γιατί υιοθετούμε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη και δεν υιοθετούμε άλλες που λένε ότι θα μπορούσαν να ήταν παραπάνω οι άδειες. Οπότε ήταν πιθανόν αυτό να μας είχε λύσει, αν θέλετε, κάποια προβλήματα σε σχέση με τις ενστάσεις. Είναι μια μελέτη που θέτει τους εξής κανόνες. Διότι πράγματι το φάσμα, το ψηφιακό, έχει δυνατότητα για πολύ περισσότερες συχνότητες. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Ποιος πληρώνει για αυτές τις λειτουργίες των σταθμών? Ο ιδιώτης, επενδυτής. Ο ιδιώτης επενδύεται από τι χρήματα? Από δικά του, από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Είναι δυνατόν λοιπόν να πάμε σε μια διαδικασία επανάληψης, διότι αυτό θα γίνει? Πληρώνει κάποιος γιατί έχει συμφέροντα, αφού δεν βγάζει χρήματα? Μπορεί να θέλει να επενδύσει στο μέσον. Δεν είναι κερδοφόρα τα μέσα, προσέξτε. Τα μέσα από ένα σημείο και πέρα δεν είναι κερδοφόρα. Ναι, αλλά με, την, με το ίδιο αγορά, ένα λεπτό. Η ελληνική αγορά χωράει το πολύ 1,5 με 2 κανάλια πλήρη εθνικά, άντε 4 με βάση τεχνικούς προσδιορισμούς. Αυτή είναι η ελληνική αγορά. Ό,τι παραπάνω από εκεί και πέρα θα γίνει με χρήματα πράγματι ιδιώτη, που δεν τα βάζει για να τα χάσει, τα βάζει για να έχει πολιτική επιρροή και κέρδος οικονομικό για τις πολιτικές επιρροές. Δηλαδή, μια νέα γενιά διαπλοκής. Μια στιγμή, το κύριε Φίλη, αυτό θα σας πω. Καταρχήν, το να μπεις μέσα και να ελέγξεις την αγορά και να πεις ότι ξέρεις, τόσα κανάλια χωράει η αγορά, άρα εγώ απαγορεύω τη λειτουργία άλλων. Γιατί να μην το εφαρμόσουμε και σε άλλους τομείς της οικονομίας? Ένα. Δηλαδή, δύο. Αν με επιτρέπετε να τελειώσω την ερώτησή μου, θα σας απαντήσω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Φαντάζομαι ότι το κράτος το ίδιο θα πρέπει να έχει ελέγχους, μηχανισμούς ελέγχου, γιατί το ίδιο πράγμα, το θέμα της διαπλοκής δηλαδή, μπορεί να γίνει, κύριε Φίλη, και με δύο κανάλια και με τρία κανάλια και με τέσσερα κανάλια. Δηλαδή, κάποιος επιχειρηματίας που έχει αποφασίσει να επενδύσει στα μέσα, έτσι, και θα σας πω και ένα άλλο επιχείρημα και νομίζω θα συμφωνήσετε εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή το τίμημα των τηλεοπτικών αδειών είναι πέρα από τις δυνατότητες μιας επιχείρησης να τα βγάλει σε εύλογο χρονικό διάστημα για να έχει νόημα η επένδυση. Έτσι δεν είναι? Όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να διαφωνείτε. Αν λοιπόν, και θέλω να σας πω κάτι άλλο, εγώ σας λέω ότι βγαίνουν. Πώς διασφαλίζεται κανείς ότι ο επιχειρηματίας που σήμερα έχει πάρει μία από τις τέσσερις άδειες δεν μπει στον πειρασμό να μπει στο θέμα της διαπλοκής? Φαντάζομαι ότι αυτό το κράτος το έχει προβλέψει και λέει: έχω ελεγκτικούς μηχανισμούς να δω τη λειτουργία τους. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και με 5 κανάλια και με 6 κανάλια και με 7 κανάλια? Κάποιος μπαίνει με τη δυνατότητα να έχει κερδοφόρα επιχείρηση, διότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των αδειών. Μπαίνει με αυτό το στόχο. Όταν κάποιος μπαίνει για να έχει ζημιογόνα επιχείρηση, μπαίνει με ομολογημένο το στόχο να κάνει άλλη δουλειά δια των μέσων. Πολιτικά και οικονομικά να κερδίσει. Πάντως, πρέπει να το προστατεύσουμε. Μία άδεια, ωστόσο θα μπορούσε να... Συγγνώμη, μία άδεια από 40 έως 70 εκατομμύρια. Προσέξτε, συν ένα κόστος για τους νέους που μπαίνουν στον τηλεοπτικό χώρο, αλλά 40-50 εκατομμύρια πόσα θα βάλει για να φτιάξει κανείς ένα καινούριο κανάλι, συν τις υποχρεώσεις που έχουν τα κανάλια που ήδη λειτουργούν, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό. Ότι το ποσό. Με τζάμπα να λειτουργούν, τι λέτε, να καταλάβω. Δηλαδή. Προσπαθώ να σας πω το εξής για το θέμα των αριθμού των αδειών που κουβεντιάζουμε. Αν ήταν πολλές, δεν θα παίρναμε χρήματα. Κάνετε λάθος. Μπορεί να παίρναμε πολλά από λίγους. Λίγα από πολλούς. Και να μαζεύονταν το ίδιο ποσό, ας πούμε. Δεν θα μαζεύονταν το ίδιο ποσό. Το ξέρετε πολύ καλά. Και το σημαντικότερο όμως δεν είναι αυτό. Και θα γλιτώναμε και θέσεις εργασίας, κύριε Φίλη, συναδέλφων μας. Θέσεις εργασίας μπορούν να αντικατασταθούν με τα νέα κανάλια. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς είσαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, δεν είναι έτσι? Φαντάζομαι πως ναι, το ξέρετε αυτό. Τι μου λέτε θέσεις εργασίας εσείς, να καταλάβω δηλαδή. Να σας πω τι εννοώ. Έχουμε ότι... 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους στην Ελλάδα. Να σας απαντήσω. Θα μιλήσουμε. Τώρα, σε πέρα το λέτε αυτό το πράγμα. Σας λέω λοιπόν ότι συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάζουμε στην ανεργία κάποιους άλλους ανθρώπους. Όχι, γι' αυτό λέω. Φτιάχνουμε 4 κανάλια. Γιατί όχι 6. Γιατί όχι 6. Τα δύο είναι καινούργια. Σας απήντησα. 6, 7, 10 και 20 σημαίνει ασυδοσία. 20 δεν, 20 δεν είπε κανένα. Μαύρη εργασία, προσέξτε. Και σε αυτόν τον τομέα. Ασυδοσία. Το κράτος, ωραία, το κράτος που είναι. Και μαύρη εργασία. Πού ήταν το κράτος ο κύριος που είχε μαύρη εργασία στα κανάλια? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Άλλο λέω. Άρα πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Κανόνες βάζουμε.
Αν βάζουμε κανόνες, βάζουμε και ελεκτικούς μηχανισμούς. Όταν δεχόμαστε να έχουμε ζημιογόνες εξορισμού επιχειρήσεις στο χώρο των media που θα θρέφονται από τραπεζικά δάνεια, θαλασσοδάνεια. Έλεγχος, κύριε φίλη, έλεγχος. Ό,τι έχω να βάλεις, αν το μοντέλο είναι να έχουμε ζημιογόνες επιχειρήσεις, γιατί δεν τις χωράει η αγορά, τότε θα έχουμε μαύρη εργασία ή θα έχουμε τα φαινόμενα των θαλασσοδανείων που σημαίνει ξανά επιβάρυνση από τις τράπεζες που είναι υπό δημόσιο έλεγχο του Έλληνα πολίτη. Πάντως, κύριε φίλε, επειδή είπατε ότι χωράνε 1,5 έως 2 κανάλια στην αγορά και έχουμε 4, άρα έχουμε ένα ζήτημα για το πώς θα επιβιώσουν και αυτά τα κανάλια. Από την άλλη μεριά, γιατί δεν έρχεται το κράτος να ελέγξει τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων έργων? Οπότε, να μην υπάρχει αυτό. Δηλαδή, το θέλω κάνουμε, να πω. Αλλά προσέξτε κάτι. Το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κρύβεται κάποιος στην αλήθεια. Σημασία έχει, το καταλαβαίνετε κι εσείς, και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ότι όταν δεχόμαστε εκ προημίου ότι μπαίνει κάποιος σε ένα χώρο, όπως είναι ο χώρος των media, και θα είναι ζημιογόνα η επιχείρησή του, αυτό σημαίνει ότι θα βάζει λεφτά από άλλες δραστηριότητες, και επειδή δεν είναι φιλάνθρωπος, θα τα βάζει για να βγάλει, να έχει άλλη υπεραξία πολιτική και οικονομική. Και δεύτερον, οι συνθήκες εργασίας θα είναι μαύρη εργασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν σκεφτώ τον τύπο γενικότερα, ας πούμε στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας έως και σήμερα, πάντα είχε την τάση επιρροής. Άρα λοιπόν, γιατί μπορούμε να έρθουμε να πούμε σήμερα ότι τα κανάλια δεν θα έπρεπε να επηρεάζουν? Εκφραστές γνώμης είναι κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως και θα επηρεάζουν με το προϊόν του. Με το πώς παρουσιάζουν την ενημέρωση κλπ. Βεβαίως. Ναι. Οπότε αλλά γιατί θα έπρεπε. Και άλλο να είναι μια διαδικασία παρασκηνιακού υπόγειου εκβιασμού μέσα από συνθήκες διαπλοκής. Όχι, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρχει εάν, παραδείγματος χάρη, και νομίζω πως ισχύει σήμερα αυτό, σε σχέση δηλαδή με την αγορά, εφόσον ερχόμαστε να κάνουμε ένα διαγωνισμό που αφορά δημόσια έργα, ομοιοδότης είναι αυτός ο οποίος τελικά θα αναλάβει το έργο. Άρα εδώ, είτε επηρεάσει ο άλλος προσπαθώντας δηλαδή να εκφράσει την άποψή του προκειμένου να πάρει έργο. Δεν υποσχέεται ο τεχνητά οριζόμενος ομοιοδότης στους οργανισμούς, στους διαγωνισμούς. Δεν το ξέρετε. Πώς γίνεται, πώς φτιάχνουν ακόμα και οι ανταγωνιστές, υποτίθεται μεταξύ τους, πώς φτιάχνουν τις προσφορές με αμοιβές εκπτώσεις. Το ζήτημα είναι λοιπόν αυτό, να γίνει μια προσπάθεια να ελεγχθεί αυτός ο μηχανισμός. Ναι, αλλά όχι να φτιάξουμε όμως, να θεσμοθετήσουμε ένα μηχανισμό ζημιογόνων από τη φύση τους επιχειρήσεων στον χώρο των media, που αυτό παραπέμπει στο να μεγαλώνει το φαινόμενο της διαπλοκής στα δημόσια έργα. Αντιλαμβάνομαι τις θέσεις σας, κύριε φίλη. Το ζήτημα είναι. Εν μέρει, κατανοείται, φαντάζομαι. Όχι, είναι αρκετά σημεία τα οποία κατανοώ. Εγώ διαφωνώ απλώς προσωπικά, μια και με ρωτάτε, γιατί εσείς είστε ο συνταξιαζόμενος, δεν είμαι εγώ, ότι σε κάποια πράγματα θα μπορούσε να υπάρχει κρατικός έλεγχος για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά με ταυτόχρονα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Σας είπα, είτε 6 είτε 7 τα κανάλια, είτε 4, η διαπλοκή μπορεί να υπάρξει και στα 4 κανάλια και επίσης η μαύρη εργασία μπορεί να υπάρξει στα 4 κανάλια. Άρα λοιπόν είναι θέμα λειτουργίας. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω λίγο. Πιο εύκολο, ναι. Θέλω να σας πάω λίγο πολιτικά. Πιστεύετε ότι αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, μπορεί να διηγηθούμε σε εκλογές? Και το λέω αυτό διότι ο κύριος Παπάς το πρωί, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, όπως σας είπα, είπε ότι σε περίπτωση που ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, είναι σαφές ότι θα γυρίζουμε σε ένα καθεστώς το οποίο θα είναι αντισυνταγματικό. Αυτό επιδιώκουν κάποιοι για να οδηγηθούμε σε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά. Αυτό έχει να κάνει με τις επιδιώξεις της εσωτερικής τρόικας. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θα είναι προς όφελος του. Ποιους εννοείται εσωτερική τρόικα? Τη διαπλοκή. Δηλαδή. Αυτούς όλους που φωνάζουν. Επειδή ξέρετε, κύριε φίλη, κατά καιρούς και εσείς ο συνάδελφος παλιά λέγατε να τα λέμε με ονοματεπώνυμο. Δημοκρατία, σας τα λέω όλα. Ναι. Σας τα λέω τώρα. Ναι. Αυτοί όλοι. Το παλαιό σύστημα με την ευρία είναι το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα, το οποίο μας έφτασε σε αυτό το κατάντημα ως χώρα. Βλέπουμε τι γίνεται με τις τράπεζες. Καθημερινά πώς δίναν τα δάνεια. Χρήμα του ελληνικού λαού ήταν τα δάνεια. Και τα δίναν σε ποιους τα δίναν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλαιό πολιτικό σύστημα που καταδικάστηκε από τον ελληνικό λαό, μας έβαινε σε αυτή τη σημερινή κρίση, θέλει να πάρει ρεβάνς. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Η Νέα Δημοκρατία. Κάποιες δυνάμεις του αυτού που αποκαλούμε αστικού πολιτικού συστήματος. Των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων επί τόσα χρόνια στη χώρα μας. Δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση, δεν έχουν συμβαστεί με την ιδέα ότι μπορεί να είναι στην κυβέρνηση η αριστερά. Θεωρούν το θέμα κυβέρνηση της αριστεράς ή κυβέρνηση δική τους έχει κριθεί στον εμφύλιο πόλεμο. Έχουν εμφυλιοπολεμική αντίληψη. Για αυτούς η γνώμη, η κρίση, η ψήφος του ελληνικού λαού δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι υπό επιτροπία
είναι υποπεριορισμένη συνεπώς δημοκρατία η χώρα μας, μόνο αυτοί πρέπει να κυβερνάνε. Λοιπόν, τι να κάνει. Ωστόσο, το κύριε Φίλη, επειδή αναφέρεστε... Το ζήσαμε το 81 για λίγο με το Πασόκ και τότε φωνές μεγάλες από τη δεξιά κλπ. Έγινε κατεστημένο για το Πασόκ με την εξέλιξη του Ερμόλη. Τώρα είναι η αριστερά στο βαθμό που επιμένει σε μια κατεύθυνση. Με δυσκολίες μεγάλες, με συμβασμούς μεγάλους. Αλλά επιμένει. Δεν μπαίνει στο τσεπάκι τους. Δεν τους δίνει αυτά που θέλουν. Αυτό είναι αιτία πολέμου για αυτούς. Κύριε Φίλη, ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε στην ψήφο των πολιτών σήμερα, η αλήθεια είναι ότι επαναβεβαιώθηκε η προτίμησή τους προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σήμερα οι Έλληνες πολίτες κατά κάποιο τρόπο έχουν απογοητευθεί από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τόσο φαντάζομαι επειδή περίμεναν ότι οι υποσχέσεις οι προεκλογικές θα είχαν πραγματοθεί, αλλά μέσα σε ένα συνολικότερο κλίμα της κρίσης. Τι θα λέγατε λοιπόν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι συμμερίζομαι τα αισθήματά τους. Ίσως και εμείς να μην ήμασταν στο πρώτο διάστημα του Φεβρουαρίου, ας πούμε, να μην ήμασταν όσο έπρεπε προσγειωμένοι, να είχαμε τις αυταπάτες μας, να μην τους είχαμε προειδοποιήσει για τις δυσκολίες και αντιθέτως να είχαμε πιστέψει ότι θα υπήρχε μια Ευρώπη που θα λειτουργούσε με δημοκρατικό τρόπο απέναντι στην αγωνία για τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ότι από Σεπτέμβρη και μετά προσπαθούμε αυτά που είπαμε να τα υλοποιήσουμε. Έχουν δύο σκέλη αυτά που είπαμε. Αφενός τα δύσκολα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα ακραία λιτότητας πολλές φορές. Αφετέρου το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Και αυτό έρχεται μπροστά μας. Υπάρχει μια διεθνής κινητικότητα για το ζήτημα. Έρχεται ο Ομπάμα, όπως ξέρετε, στις 14 Νοεμβρίου στην Αθήνα και μετά πάει στη Γερμανία. Μας δίνεται η ημερομηνία δηλαδή της άφιξης του Προέδρου. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτή, νομίζω. Ότι είναι στις 14 του μήνους, ναι. Γιατί είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία του Ομπάμα, όπου περνάει από εδώ και πηγαίνει μετά στη Γερμανία. Στη Γερμανία, ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει και αυτή να υπάρξει μια ρύθμιση για το θέμα του χρέους. Και το ΔΝΤ από άλλη σκοπιά αυτό και αυτό πιέζει. Απομένει να δούμε αν η Γερμανία που λαμβάνει τις αποφάσεις στο πλαίσιο της Ευρώπης, που έχει εκλογές βεβαίως το Σεπτέμβριο, αν θα συγκατατεθεί σε μια έναρξη τουλάχιστον της συζήτησης για τη ρύθμιση του χρέους. Χωρίς πάντως αυτή τη συζήτηση για το χρέος, φοβούμε ότι το πρόγραμμα δεν βγει. Και τότε τι θα γίνει, αν σε περίπτωση δεν συνενέσουν οι εταίροι μας, γιατί μας έχουν ξανακοροϊδέψει, κύριε Φίλη, μην ξεγελιόμαστε. Τι θα γίνει τότε? Με τέτοια σαφήνεια δεν είχαν δεσμευτεί. Σας θυμίζω το 2013 που είχαν πει ότι αν πιάσετε πρωτογενές πλεόνασμα τόσο στο αυτό, μέσα σε ένα χρόνο θα συζητήσουμε το θέμα της απομείωσης του χρέους. Λέω ότι έχουν δεσμευτεί το Μάιο ξανά. Ναι, αυτό σας λέω. Αν λοιπόν. Να σας πω κάτι. Μέχρι τώρα οι εταίροι μας δεν μας έχουν δώσει δείγματα ότι οι άνθρωποι έχουν. Την υπογραφή τους. Ότι δεν. Ναι, δεν το κάνουν. Τι θα κάνουμε τότε? Δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας, το οποίο δεν επιλύεται με μια εκ των προτέρων δημιουργία συνθήκων πολιτικής αστάθειας. Και όλη αυτή η συζήτηση για εκλογές, όπως μπαίνει με τρόπο λέμαργο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι για να δημιουργηθεί πολιτική αστάθεια και να κάνει ακόμα δυσκολότερη την επίτευξη στόχου για το χρέος. Δυστυχώς δεν θα μπούμε στο θέμα των θρησκευτικών, όπως έλεγε ένα παιδί χθες, γιατί καταργήσατε τα θρησκευτικά. Δηλαδή καταλαβαίνετε αυτό που είχατε πει στην αρχή, ότι η τηλεόραση καθορίζει τις απόψεις. Είμαστε στην περίοδο των τηλεκατευθυνόμενων ανθρώπων. Δεν πηγαίνει σχολείο? Δυστυχώς είναι φοιτητής, πρέπει να σας πω. Άρα δεν ξέρει αν τα σχολεία έχουν θρησκευτικά ή όχι. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το επίπεδο της συζήτησης. Αν ένας φοιτητής σήμερα ζητάει να μάθει το λόγο που καταργήθηκαν τα θρησκευτικά. Δυστυχώς μας πιέζουν πάρα πολύ πια. Θα σας ευχαριστήσουμε. Εγώ και πάλι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, κύριε. Εύχομαι ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το μέσα ενημέρωση για την ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά μας να είναι δυνατό. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη.